πάμε. Εγώ να προηγείται στο σκορ, αλλά στο τέλος να χάνει με 3-2, να κάνει δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Τι ήταν αυτό που πήγε στα μπα, τι λειτουργήσε εκείνο η ομάδα που έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, ξαφνικά το έχασε. Άλλο ένα, είναι ένα άλλο ακόμα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Το σημαντικό τώρα νομίζω είναι να βρούμε τι έφταξε, να το αναλύσουμε και να ανασυγκροτηθούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας άλλο ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με το να κάτσουμε να κλάψουμε ή να στεναχωρηθούμε. Σίγουρα μας ενοχλεί. Είναι κάτι το οποίο θα το γυρίσουμε μόνοι μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε την Τετάρτη που έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει ένα έλλειμμα συγκέντρωσης, ένα πρόβλημα στην νοοτροπία σας σε αυτόν τον καιρό. Τι θεωρείς ότι πηγαίνει στραβά? Σίγουρα, το να χάνουμε παιχνίδια υπάρχουν λάθη. Τα λάθη αυτά είναι ένα από αυτά είναι και η συγκέντρωση. Προφανώς για να τρώμε τόσα γκολ, να μην κοράζουμε τόσο εύκολα, υπάρχει σίγουρα πρόβλημα στη συγκέντρωση και σε διάφορες πτυχές παιχνιδιού. Τώρα πλέον νομίζω έχει να κάνει με το να αντιληφθούμε το πρόβλημα και να το εντοπίσουμε και να το διορθώσουμε. Ότι είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτό πιστεύεις έχει επηρεάσει ή θεωρητικά από το συζητήσουμε αυτό που στην πράξη? Έχω ξαναπεί ότι είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Όταν τελειώνει το παιχνίδι, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε. Να κοιτάμε το επόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο μας έχει επηρεάσει. Σαν μας έχει δώσει κίνητρο. Αλλά το παιχνίδι από μόνο του έχει κίνητρο. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε κάποιο έξτρα κίνητρο. Είναι παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε. Και δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι το απογοητευτικό και αυτό που μας ενοχλεί.